στόχο να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους με τους καθηγητές και με τα βιβλία εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι εδώ κάνετε έναν ελιγμό, οπότε πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη σύνδεση που προανήγγειλε ο Νίκος, επειδή είχαμε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και μιλούσαμε για τα εμβόλια. Και επειδή σε λίγες μέρες χτυπά το πρώτο το κουδούνι και ανοίγουν τα σχολεία και τα σχολεία ζητούν και πιστοποιητικά για το αν τα παιδιά είναι εμβολιασμένα ή όχι, για να μην κολλάει το ένα το άλλο. Για πείτε μας λίγο εδώ τι γίνεται, γιατί κάποιοι γονείς έχουν τους ενδιασμούς τους, τις ενστάσεις τους και αντιστέκονται ορισμένοι. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την τοποθέτηση του καθηγητού του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Αυτή είναι η άποψη της παιδιατρικής κοινότητας από την οποία προέρχομαι και μάλιστα να σας πω ότι το θέμα των παρενεργειών από τα εμβόλια με την ιδιότητά μου ως παιδονευρολόγου το είχα μελετήσει και το είχα αναλύσει σε μια σειρά από παιδιατρικά συνέδρια που αποδεικνύει με διεθνή δεδομένα αλλά και με δεδομένα από τον τόπο μας ότι τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή. Τώρα, στην ερώτηση που μου κάνετε, τι κάνουμε με το άνοιγμα των σχολείων, έχει γίνει αναλυτική συζήτηση και στην Επιτροπή της Βουλής και τίθεται ένα θέμα εάν πραγματικά μπορούν να είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί ή με την προσκόμιση του βιβλιαρίου και την υποχρεωτικότητα μπορούν να υπάρχουν κάποια θέματα αντισυνταγματικότητας. Αυτά έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Αυτό όμως θα το αποφασίσει και το αποφασίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία αποτελείται από εκλεκτούς συναδέλφους, λοιμοξιολόγους, παιδιάτρους, επιδημιολόγους, οι οποίοι εκτιμούν τα δεδομένα και αποφασίζουν. Επομένως, αυτή έχει συνεδριάσει και η άποψή της είναι ότι καλό είναι με το άνοιγμα των σχολείων να προσκομίζεται και το βιβλιάριο υγείας του παιδιού για να βλέπουμε για την ασφάλεια του παιδιού αλλά και των υπολείπων παιδιών αν είναι επαρκώς εμβολιασμένο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι υποχρεωτικό έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, κυρία Τζούφη. Κοιτάξτε, το ζήτημα της υποχρεωτικότητας μπορεί να υπάρχει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, διότι όπως σας είπα πριν, μπαίνουν και ζητήματα συνταγματικής τάξης από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Δηλαδή, εάν υπάρχει μία επιδημία, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Υπουργός Υγείας θα μπορεί να καθιστά τον εμβολιασμό υποχρεωτικό για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για συγκεκριμένο νόσημα και για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Άρα δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό για όλα τα εμβόλια και στην αρχή του έτους δεν μπορεί να αποκλείεται παιδί δηλαδή από το σχολείο, ας πούμε, αν δεν έχει κάνει τα εμβόλια του. Δηλαδή, αν δεν πάει το χαρτί ο γονέας, αν δεν πάει το χαρτί ο γονέας, γράφεται στο σχολείο ή δεν γράφεται? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι ότι τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο γιατί το δικαίωμα στη μάθηση είναι υπέρτερο του δημόσιου κινδύνου από ένα ανεμβολία στο παιδί. Από την άλλη μεριά όμως γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να πιστεί η οικογένεια και μάλιστα πρέπει να σας ομολογήσω ότι μετά την πρόσφατη επιδημία της ηλαράς που αφορούσε όμως ειδικό πληθυσμό, δηλαδή τα παιδιά Ρωμά κατεξοχήν και ενήλικες, υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γονέων. Και έτσι, ενώ είχαμε και πολύ καλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά σχολικής ηλικίας, αυτό έχει ανέβει. Δηλαδή, οι αντιεμβολιαστικές φωνές έχουν πέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, το παρακολουθούμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερο θέμα στην προσχολική ηλικία. Και έτσι, στη συγκεκριμένη επιτροπή γίνεται συζήτηση αν θα πρέπει στην προσχολική ηλικία που δεν ανήκει στα σχολεία και δεν είναι υποχρεωτικό να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό αυτής της ηλικιακής ομάδας. Που λέτε έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, να τα βρίσκουν όλα έτοιμα. Θα σας ρωτήσουμε σε λίγο αν είστε έτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά, να προοδεύουν και να φτάνουν κάποια στιγμή στην τρίτη τάξη του ηλικίου και να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Αλλά να μπαίνουν στα πανεπιστήμια με τρία, κυρία Υπουργέ, γιατί βλέπουμε ότι μπήκαν και σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με 3, 4 και 5. Και με εδώ βαθμό. Λέμε μπήκε με 3. Ποιος πιστεύει, εσείς είστε υφυπουργός παιδείας, θεωρείτε ότι ένα παιδί που μπήκε με τέτοια εφόδια, με 3 και με 4, θα τελειώσει το πανεπιστήμιο? Είναι τζάμπα έξοδα και για τους γονείς του που θα σπουδάσουν και για το δημόσιο. Ναι, ναι. Τώρα για να μιλάμε κανονικά και να μιλάμε ελεύθερα. Ναι, κοιτάξτε, η ελληνική οικογένεια επενδύει πάρα πολύ στην εισαγωγή των παιδιών της στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και αυτό είναι μια διαχρονική επένδυση που έδινε δυνατότητες στα παιδιά να αλλάξουν και την ταξική τους θέση. Όσο και αν τα τελευταία χρόνια
Οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών σχολών δεν έχουν λύσει τα ζητήματα της εργασίας. Εξακολουθεί να είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, διότι όσο περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα αποκτάς, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχεις σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα αγορά εργασίας. Αλλά μπαίνει και το υπέρτερο αγαθό. Και προσόντα για να τελειώσεις με τρία, έτσι, το σχολείο, για να τελειώσεις. Θα απαντήσω, θα απαντήσω. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να απαντήσω. Κοιτάξτε. Η επίδοση σε μία και μόνη εξέταση δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στις δυνατότητες αυτού του παιδιού. Γι' αυτό και ξέρετε ότι το Υπουργείο προβληματίζεται και θα αναγγείλει ο ίδιος ο Υπουργός το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πώς βλέπουμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί η εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να μην εξαρτάται από μία και μόνη εξέταση. Εκείνη την μέρα το παιδί μπορεί να βρεθεί σε μια δυσκολία. Υπάρχουν και άλλες πτυχές, αν θέλετε, να κάνουμε διάλογο εδώ. Δηλαδή, υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία διαβάζουν πάρα πολύ, τα οποία έχουν επενδύσει το χρόνο τους και φέρνουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και παίρνουν 19-18.000 μόρια για να μπουν σε σχολές. Και υπάρχει και η περίπτωση, αυτή τη στιγμή, όπως καταγράφεται, με βαθμό 3 να μπαίνουν σε ΤΕΗ και να παίρνουν απολυτήριο μετά πανεπιστημίου. Αυτά δεν ξέρω αν έχουν μπει συνολικά να δεν τα είναι έτσι, ξανά υποσχέψει. Πώς μπαίνουν σε ΤΕΗ και παίρνουν πανεπιστημίου. Σήμερα είναι στις σημερινές εφημερίδες πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ποιο το του Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο είναι. Και για αυτή την περίπτωση. Με βαθμό 4 σε σχολές, ας πούμε, των πολιτικών μηχανικών. Αυτό το θέτουμε ως ερώτημα. Κοιτάξτε. Να τα βάλουμε λοιπόν σε τάξη. Καταρχήν, τα παιδιά τα οποία εισάγονται με πολύ υψηλές βαθμολογίες εισάγονται στις σχολές υψηλής ζήτησης. Δηλαδή, κατά βάση στις ιατρικές, στις νομικές σχολές ή στις πολυτεχνικές σχολές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και σχολές οι οποίες είναι χαμηλή ζήτηση. Υπάρχουν και τμήματα που δεν υπάρχουν εις ακταίοι. Επομένως, υπάρχει ένας προβληματισμός εάν πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες για τη μόρφωση σε παιδιά με χαμηλότερες βαθμολογίες να μπορούν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και τις μορφωτικές τους ικανότητες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να δίνονται δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στα παιδιά σχετικά με το θέμα των δυνατοτήτων από τα ΕΠΑΛ. Αυτά τα παιδιά εισάγονται με ξεχωριστό ποσοστό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επομένως, δεν παίρνουν τις θέσεις των άλλων παιδιών και κατά συνέπεια δικαιούται κανείς. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Αν αποτύχει στην αρχική αυτή επιλογή, να μπορεί στη συνέχεια στη ζωή του μέσω άλλων δρόμων και επιλογών να κυνηγήσει τα όνειρά του. Δεν μιλά κανείς, κύριε Υπουργέ, για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ευκαιρία που πρέπει να κάνει στη ζωή του. Και από μια κακή επίδοση σε εξετάσεις, δεν λέμε ότι κανείς πρέπει να καταδικαστεί διαβίου και να αποκλειστεί από όλα τα πράγματα. Εμείς ρωτάμε, και αυτό ρώτησα εγώ, αν εκτιμάτε εσείς ότι ένα παιδί το οποίο έγραψε στα 17 του ή στα 18 του 3 μέσω όρο και 4. Μπορεί να βγάλει μια σχολή. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή μήπως τελικά μπαίνει κάπου τυχαία. Κοιτάξτε, θα περάσουν και λίγο τα κύριε χρόνια. Κύριε Λασκαράτου, αυτό μένει να αποδειχθεί. Διότι είπα πριν ότι έχει να κάνει. Μπορεί να χάσει και για το ίδιο. Με συγχωρείτε, έχει να κάνει με την δυσκολία των θεμάτων. Με τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ένα τέτοιο παιδί θα δοκιμαστεί εάν μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς του δίνουμε τη δυνατότητα. Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ έχουν τις δικές τους ακαδημαϊκές διαδικασίες που κρίνουν τους εισαγόμενους φοιτητές τους αν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια. Δίνουμε λοιπόν περισσότερες ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τις δώσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Το απαντήσατε. Έτσι κι αλλιώς, κυρία Τζούφη, για να μην παρεξηγηθούμε εδώ, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν λέει ότι τόσα χρόνια ο τρόπος εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ο καλύτερος και δεν βάζει μια τρελή αγχώνη και στα σπίτια και στους γονείς και στους μαθητές. Εμείς τις ενστάσεις σαν να πρόκειται το τέλος της ζωής. Εμείς σε κάθε θέμα βάζουμε τον αντίλογο. Λοιπόν. Και κάθε αντίλογος δεν έχει να κάνει με το δυνάμωση που συμμερίζομαι ή δεν συμμερίζομαι. Αλλά πρέπει να λέμε και την άλλη πλευρά. Δεν καταλαβαίνω το εξής συζητάμε. Ένας άνθρωπος αν μπει σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα ΤΕΙ με δύο, με άσο, εάν δεν το βγάλει είναι δικιά του επιλογή. Εάν το βγάλει, δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γιατί μπήκε με ένα και με δύο, γιατί ήταν ικανός και το έβγαλε. Κατηγορήσει κανείς κανέναν. Καταλαβαίνω τι λένε. Καταλαβαίνω να μην χάνει και το χρόνο. Καταλαβαίνω τι λένε. Γι' αυτό λέμε. Έβγαλε μια είδηση υπουργός και δεν την ακούσαμε. Υπουργός όμως νομίζω δεν την είπε τυχαία. Είπε ότι σε λίγες μέρες ο Υπουργός Παιδείας θα εξαγγείλει το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Κυρία Τζούφη, το άκουσα σωστά, έτσι. Σε πόσες μέρες και πείτε μας αν έχει κλειδώσει το νέο σύστημα. Είναι, αλλά δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργού και θα έχετε την δυνατότητα να το ακούσετε. Καταλαβαίνουμε όμως ότι έχει κλειδώσει το νέο σύστημα. Έχετε πάρει την τελική σας απόφαση για το πώς από εδώ και στο εξής θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Σωστά το καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι αυτό θα είναι μέσα στις επόμενες μέρες και θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε όλες τις ερωτήσεις και να πάρετε όλες τις απαντήσεις για αυτό το καινούριο σύστημα. Επειδή έχουν βγει κάποια σημεία από τις αλλαγές αυτές και επειδή και εσείς αναφερθήκατε λίγο πριν, χωρίς να δώσετε πολλές λεπτομέρειες, καταλαβαίνουμε ότι θα δοθεί μία άλλη βάση και στο πόσο σημαντικό ρόλο θα παίζει το απολυτήριο. Είναι, είναι ένα από τα βασικά σημεία. Και γενικά πόσο σημαντικό ρόλο να επανέλθει, ο ρόλος που είχε παλιά το σχολείο. Να είναι πιο κυριαρχικός και η τελική επιλογή του παιδιού να μην εξαρτάται από μία και μόνη εξέταση. Να είναι ένα σύνολο μέσω των οποίων το παιδί αυτό θα αξιολογείται για να συνεχίζει τις σπουδές του και να κυνηγάει τα όνειρά του. Μάλιστα, εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε στην τελειώσουμε, επόμενη μέρα. Τελειώσουμε ακόμα, έχουμε και άλλη ερώτηση. Τι. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα σχολεία, θα ανοίξουν κανονικά στην ώρα τους με όλους τους δασκάλους, με όλους τους καθηγητές. Πού πάμε, ξεκινάνε τα σχολεία σε 10 μέρες. Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι η μάχη την οποία δίνει το Υπουργείο Παιδείας και έχει τα δύο τελευταία χρόνια τα έχει καταφέρει να βρίσκονται και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στα σχολεία. Οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν και οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, αλλά πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Τα βιβλία όλα υπάρχουν, όλα θα ξεκινήσουμε κανονικά. Βεβαίως, αυτά ήδη έχουν σταλεί. Πάντως θέλω να ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Τώρα που ξεκίνησες, χρειάζονται προσλήψεις, χρειάζεται προσωπικό. Τώρα που αποκτά η χώρα μια ευελιξία, όπως ακούμε από όλο το πολιτικό προσωπικό, από την κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες θα πληρωθούν και κενά. Κοιτάξτε, έχουμε πει με πάρα πολλούς τρόπους ότι ο χώρος της παιδείας μετά από 8 χρόνια μη ύπαρξης μόνιμων προσλήψεων δικαιούται και βεβαίως θα υπάρξουν τέτοιες ανακοινώσεις από τον Οκτώβριο και μετά, όπως έχει πει ο ίδιος ο Υπουργός, έχει μιλήσει και με τους συνδικαλιστικούς φορείς, χρειάζεται, είναι ένας χώρος που έχει ανάγκη και μόνιμων προσλήψεων. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας. Πάντως, εγώ θέλω να δω, πω το εξής. Θέλω να δω όταν θα είναι η είδηση ότι κάτι δεν πήγε καλά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τι εννοείς? Αυτό θα είναι η είδηση. Περιμένω εδώ την εποχή που η είδηση δεν θα είναι ότι δεν πάνε καλά, αλήξαν τα σχολεία με προβλήματα. Εντάξει. Να είναι η είδηση, δηλαδή να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα έχουν καθηγητές, δασκάλους, βιβλία. Το θεωρούμε δεδομένο. Και θεωρούμε η είδηση ότι ανοίξαν κανονικά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις.